Φανερά αναστατωμένοι οι κάτοικοι της συνοικίας Καζαντζάκη στην περιοχή της Μενεμένης συγκεντρώθηκαν στην πλατεία για να διαμαρτυρηθούν για τις βασικές ελλείψεις που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει η περιοχή τους. Ελλείψεις σε καθαριότητα, υποδομές και φωτισμό. Οι κάτοικοι της περιοχής Καζαντζάκη είναι αγανακτισμένοι, καθώς εδώ και χρόνια, όπως ισχυρίζονται, η περιοχή τους έχει εγκαταληφθεί στο έλεος της αδιαφορίας. Ξεχασμένη πολιτεία είμαστε. Τελείως ξεχασμένη. Πληρώνουμε τόσο λεφτά στο Δήμο και αυτοί λένε μόνο για σκουπίδια πληρώνεται και το φως θα σκάνουμε. Τα άλλα λεφτά πού πάνε. Πολλά παράπονα από την περιοχή μας, από όλους μας, γι' αυτό μαζευόμαστε. Γιατί ό,τι θέλουμε να κάνουμε, κάνουμε μόνοι μας. Γιατί ο Δήμος εδώ και χρόνια δεν μας βοηθάει. Ούτε δέντρα κόβουν, ούτε καθαρίζουν. Κοιτάξτε τη πλατεία παιδική. Έχει τρύπες. Αν κάτι θα συμβεί με τα παιδιά, δεν ξέρω ποιος θα φταίει τότε. Εμείς θα φταίμε. Συχαίνομαι να βγω στην παιδική χαρά, γιατί έχω εγγόνια εδώ, γιατί σκυλιά βγάζουν έξω. Δεν έχουμε περίφραξη εκεί για να παίζουν τα παιδιά. Αυτό το άμμο που ρίξανε εκεί απαράδεκτο είναι. Εκεί μας είναι εγκατελειμμένη εδώ και πολύ καιρό. Εγώ προσωπικά είμαι 15 χρόνια εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Ο Δήμαρχος άφανος. Καθαριότητα δεν υπάρχει. Παιδική χαρά δεν υπάρχει. Από ένα-δύο που είναι εδώ, τίποτα άλλο. Ούτε κρεοπολείο έχουμε, ούτε ψιλικαζίδικο να πάρουμε τσιγάρα έχουμε, ούτε τίποτα. Ζαχαροπλαστείο, τίποτα. Λόγω του ανεπαρκή φωτισμού, οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως μόλις αρχίσει να σουρουπώνει, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, ενώ η εγκληματικότητα ανεβαίνει στα ύψη. Όπως είπαμε, δεν υπάρχει. Ελάτε να έρθετε ένα βράδυ εδώ να κάνετε ένα ρεπορτάζ, να δείτε ότι είναι θεοσκόταδα. Δεν υπάρχει τίποτα. Εγκληματικότητα στο φουλ, ναρκωτικά. Ό,τι θέλετε. Η γέφυρα είναι άνδρο κακοποιών ψυχιών. Αστυνομία πουθενά. Εννοείται φοβόμαστε. Εδώ μεγαλώνουμε κορίτσια που έχουμε 14-15 χρόνια κορίτσια και να μαζεύουμε από τις 8 ώρα στα σπίτια. Που μπορούσαμε να κάτσουμε και κάτω. Θα υπάρχει κάτι, ένα παγκάκι να καθούμε. Ένα παγκάκι αυτό με το ζόρι. Να γίνει να πούνε 5-10 παγκάκια εδώ να μπορούμε να κάτσουμε, να πιούμε ένα καφέ. Και πάλι είναι σκοτάδι. Προηγουμένως που ήρθε, ζητήσαμε να βάλει όστο και λίγο φωτισμό για να μην κινδυνεύουν τα παιδιά να κυκλοφορούν. Όχι έξω για να παίζουν, τουλάχιστον να πηγαίνουν στις υποχρεώσεις τους, στα φροντιστήρια και ό,τι δραστηριότητες έχουν, και αυτά δεν έχουμε. Όπως υποστηρίζουν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με τη γέφυρα που υπάρχει στην περιοχή, η οποία συνδέει το συνοικισμό με την υπόλοιπη Μενεμένη. Το ασανσέρ είναι χαλασμένο και έτσι οι ηλικιωμένοι δυσκολεύονται να μετακινηθούν. Το βασικό που θέλει η περιοχή μας, για να μην πηγαίνουν από τη γέφυρα γυναίκες στη Λαϊκή πίσω από το σιδηρόδρομο, να μας κάνουν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα Λαϊκή κάπου εδώ. Δεν θέλουμε πολλά, είναι και μικρό. Μικρή αγορά, μα τουλάχιστον να μπορούμε με καροτσάκια να μην κουβαλάμε τόσα χιλιόμετρα. Σύμφωνα μάλιστα με τους κατοίκους, ο Δήμος, αν και έχει προχωρήσει σε ενέργειες περιμετρικά του οικισμού, μπορεί να παρέμβει περιορισμένα εντός της, καθώς μέρος της συνοικίας είναι αγορασμένο από εργολάβο. Εδώ με τη βροχάρα που είχαμε προχτές την Κυριακή, έπεσε το δέντρο, καλά που δεν πέρασε κανένας. Είναι, δεν ξέρω τι, ο Θεός μας πόνισε που δεν σκότωσε κανένας, γιατί τρύπησε και τη τέντα να φαίνεται. Κάποια Μιχαηλίδου μας λέει δεν ανήκετε. Είστε ιδιοκτησία σας, είναι δικό σας, μόνοι σας να μαζέψετε τα λεφτά από τον κόσμο και να βγάλετε. Όπως μας είπανε ότι είναι ιδιοκτησία δικά μας, οπότε αναλαμβάνουμε εμείς και καθαρίζουμε πού και πού όποιος μπορεί. Γιατί σας είπαν ότι είναι δική σας ιδιοκτησία, ποιο πράγμα? Γιατί το οικόπεδο είναι αγορασμένο από εργολάβο που έκτισε αυτό το συνοικισμό. Οπότε ανήκει μόνο σε εμάς, επειδή αγοράσαμε σπίτι εδώ και τα υπόλοιπα όλο το τετράγωνο είναι δικό μας. Περισσότερα πληρώνουμε για τον Δήμο παρά τα υπόλοιπα έξοδα που έχουμε στους λογαριασμούς. Γι' αυτό το λόγο, όταν είπαμε για ποιο λόγο πληρώνουμε, λέει μόνο τα σκουπίδια. Και τα σκουπίδια όταν πετάμε, μερικές φορές είναι τόσο βρώμα εκεί μαζεύεται και βρωμάει τόσο πολύ. Προηγούμενος η κυρία έβγαλε λάστιχο και έπλυνε γύρω-γύρω, γιατί δεν μπορούσες να πλησιάζεις για να πετάξεις τα σκουπίδια σου. Αντικρούοντας τα όσα υποστηρίζουν οι κάτοικοι, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου τονίζει ότι στην περιοχή έχουν κατασκευαστεί τρεις σχολικές μονάδες, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο και δημοτικό, ενώ αναφερόμενο στο δίκτυο του φωτισμού τόνισε πως αυτός έχει επεκταθεί περιμετρικά, ενώ στη συνοικία έχει δημιουργηθεί και παιδική χαρά. Σχετικά με τη μετακίνηση των κατοίκων από τη γέφυρα, ο Δήμαρχος τόνισε πως υπάρχει εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης και δεν είναι άλλος από την κατασκευασμένη υπόγεια διάβαση πεζών που υπάρχει δίπλα στον συνοικισμό.